Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οριστικό τέλος για τους φυσικούς πληστηριασμούς από σήμερα, που θα διεξάγονται μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Σήμερα όμως ξεκινούν και επισήμως τα stress test των ελληνικών τραπεζών. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι πραγματικά μια συμβολική ημερομηνία σήμερα, καθώς έχουμε δύο εξελίξεις που μόνο ανεξάρτητες δεν είναι. Καθώς, όπως πολύ σωστά είπες, πλέον πάμε σε ένα καθεστώς αποκλειστικά ηλεκτρονικών πληστηριασμών. 70 σήμερα, 70 είναι προγραμματισμένοι για σήμερα, διενεργούνται καθώς μιλάμε και θα διενεργούνται μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Και συνολικά μέχρι το τέλος του έτους, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί περίπου 1.600. Όμως ο συσχετισμός με τα stress test των ελληνικών τραπεζών που ξεκινούν από σήμερα δεν είναι καθόλου τυχαίος, καθώς όπως είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζει. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Είναι άμεσα συνδεδεμένοι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών και με τη διαχείρισή τους. Οπότε έχουμε από την πίεση από τις εποπτικές αρχές προς τις τράπεζες και προς την κυβέρνηση βεβαίως, αλλά προς τις τράπεζες, να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Θέλουν κάθε χρόνο να βγαίνουν περίπου 10.000 ακίνητα σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και αυτό το νούμερο απέχει πάρα πολύ από τα νούμερα, όπως είπα, μέχρι στιγμής για φέτος. Μέχρι τα σημερινά δεδομένα. Έχουν προγραμματιστεί περίπου 1.600-1.582 για την ακρίβεια ακίνητα να εκπληστηριαστούν. Άρα έχουμε πάρα πολλά, περίπου 8.500 ακόμα ακίνητα να βγουν σε πληστηριασμό μέσα στους επόμενους μήνες, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Από την άλλη όμως, για τις ίδιες τις τράπεζες έχει καταστεί ξεκάθαρο ότι αν δεν προχωρήσει το θέμα των κόκκινων δανείων που περιλαμβάνει και τους πληστηριασμούς, δεν πρόκειται να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στα τεστ αντοχής, γιατί είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αγκάθι. Άρα έχουν μια διπλή πίεση από τους Ευρωπαίους προς και στις ελληνικές τράπεζες αλλά και την ελληνική κυβέρνηση, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται και για την κτηματαγορά αλλά και για τον κόσμο. Γιατί καλά όλα αυτά σε επίπεδο αριθμών, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για σπίτια τα οποία βγαίνουν στο σφυρί. Και αν μέχρι στιγμής βγαίνουν στο σφυρί μεγάλα ακίνητα κυρίως νομικών προσώπων, έχει τηρηθεί δηλαδή αυτό το άτυπο μορατόριουμ ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις τράπεζες που έλεγαν ότι δεν θα βγουν σπίτια που προφανώς είναι πρώτη κατοικία, αλλά σίγουρα δεν θα βγουν και σπίτια που είναι μικρά σε αξία, ενώ κάτω των 300.000, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει αυτό να τηρηθεί, καθώς δίνονται οι πιέσεις για περισσότερα ακίνητα. Οπότε εκεί δεν αποκλείεται μέσα στον χρόνο, ίσως και κάποια στιγμή μέσα στο 2019, να δούμε φαινόμενα μαζικών πληστηριασμών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την πτώση των τιμών στην κτηματαγορά, αλλά και για κοινωνικά ζητήματα. Καθώς αν βγουν στο σφυρί πρώτες κατοικίες και αν δούμε οικογένειες να βγαίνουν στον δρόμο από τους πληστηριασμούς, καταλαβαίνουμε μόνο ότι θετικά δεν θα είναι τα εικόνες αυτές.